Θέλω να σημειώσω ότι είναι θετικό ότι σήμερα συνεδριάζουμε στη Βουλή οι δύο επιτροπές με το πολύ σοβαρό θέμα της αντιμετώπισης του κορονοϊού. Το σημειώνω αυτό διότι έστω καθυστερημένα είχαμε διατυπώσει εμείς την πρόταση στις 23 Ιουλίου σε συνεδρίαση εδώ στη Βουλή, έστω καθυστερημένα η κυβέρνηση την αποδέχεται. Θα ήταν όμως μικρό το πρόβλημα αν απλώς καθυστερημένα την αποδέχεται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση εμφανίζεται στο θέμα της εκπαίδευσης να επιστρέφει από τις διακοπές. Δεν αξιοποίησε καθόλου τον χρόνο αυτό, το διαδραμών διάστημα. Να δεχθώ ότι τον Μάρτιο όλοι καταληφθήκαμε εξαπίνης από το θέμα της επιδημίας, αλλά έκτοτε και κυρίως από τον Μάιο, Ιούνιο και μετά θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό που ανέφερε και ο κύριος Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, το αναμενόμενο κύμα αύξησης των κρουσμάτων. Δεν βρεθήκαμε μπροστά σε ευθνή διαστική κατάσταση σήμερα. Ήταν αναμενόμενο το σημερινό φαινόμενο, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός. Αναμενόμενο για όλους, αλλά όχι για το Υπουργείο Παιδείας, δυστυχώς. Θέλω να τονίσω ότι υπάρχει μια ανησυχία στην κοινωνία μας, και πρέπει με τις κινήσεις που θα κάνουμε, χωρίς κομματικές αντιδικίες, με τη μεγίστη δυνατή συνενετική αντιμετώπιση, να απαντήσουμε με έργα σε αυτήν την ανησυχία. Δυστυχώς, η ομιλία του κ. Κικίλια αφιερώθηκε κατά το ίμιση σε μια επιθετικότητα απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Κατανοητό. Αισθάνεται τις αδυναμίες και τα κενά της κυβερνητικής πολιτικής και προσπαθεί να εφαρμόσει το δόγμα ότι η επίθεση μπορεί να καλύψει αυτά τα κενά. Όμως, και θα ήθελα εξ αρχής να κάνω αυτή την έκκληση, μην καταναλώσουμε σήμερα τη συνεδρίασή μας σε αντιπαραθέσεις. Να υπάρξει τοποθέτηση αυστηρή, καμία αντίρρηση, αλλά με θέσεις. Στη σημερινή μας συνεδρίαση θα έπρεπε να έχουν λόγο, θέση και λόγο, η κατεξοχήν ειδική, που είναι αφενός η εκπρόσωπη της Επιτροπής των Υγειονομικών, δεν είναι κανένα να είναι σήμερα εδώ, να ρωτήσουμε και να απαντήσουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν πραγματικά ερωτήματα που δεν μπορούν να καλυφθούν μέσα από την κυβερνητική τοποθέτηση. Και δεύτερο και σημαντικότερο, η εκπαιδευτική. Είναι και αυτή ειδική για το χώρο της εκπαίδευσης. Αλλά τι να έχουμε συμμάχους εκπαιδευτικούς εδώ, δημιουργώ ένα κλίμα αντιπαράθεσης με τους εκπαιδευτικούς. Σας θυμίζω ότι μπορεί το Υπουργείο το καλοκαίρι να μην ασχολήθηκε με την προετοιμασία των σχολείων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, αλλά έφερε δύο νομοσχέδια εις βάρος της εκπαίδευσης, με το ένα μάλιστα αύξανε τον αριθμό των μαθητών στην πρώτη δημοτικού, προσέξτε, μέσα στον κορονοϊό, ανέβαζε τον αριθμό από 21 σε 25 άτομα σε κάθε τμήμα. Και επίσης, όλο τον Αύγουστο προσπάθησε και επέβαλε ένα κομματικό κράτος διευθυντών στην εκπαίδευση. Άλλα λοιπόν είχαν στο μυαλό του το Υπουργείο Παιδείας και όχι την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Θέλουμε οι εκπαιδευτικοί που σήμερα δικαίως κινητοποιούνται έξω από τη Βουλή και έξω από το Υπουργείο Παιδείας και που ακούμε τη φωνή τους, που είναι φωνή, υπεύθυνη φωνή, μια κραυγή ενός ανθρώπων που ζουν καθημερινά το δράμα της ελληνικής κοινωνίας και που θα είναι μαζί με τα παιδιά μας σύμμαχοι για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό, θέλουμε τη γνώμη των εκπαιδευτικών να έρθει εδώ στη Βουλή. Να μην τους αγνοούμε. Και θέλουμε επίσης να γίνει σαφής και αυτή η παράμετρος, ότι διεθνώς, ακόμα και φτωχότερες από την Ελλάδα χώρες, λαμβάνουν σοβαρά μέτρα, τα οποία στην Ελλάδα δεν λαμβάνονται. Η κυρία Υπουργός και η κυβέρνηση γενικώς κρύβονται πίσω από τη μάσκα. Είναι αναγκαία, βεβαίως. Το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το λένε όλοι οι υπεύθυνοι φορείς. Αλλά η μάσκα δεν αρκεί. Λέει να πλένουμε και τα χέρια μας και θα έχει αντισηπτικά στα σχολεία. Και αυτό σωστό είναι. Υπάρχει όμως και η τρίτη, η σοβαρή παράμετρος αντιμετώπισης του κορονοϊού, που είναι οι αποστάσεις. Με τμήματα τα οποία θα είναι 25-27 παιδιά σε τάξεις 30 τετραγωνικών μέτρων, πώς θα δώσει τη μάχη αποτελεσματικά, με ασφάλεια για την λειτουργία, που είναι αναγκαία η λειτουργία των σχολείων με τα παιδιά μας από το Σεπτέμβριο και μετά.
Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία απάντηση σε αυτό το θέμα. Η λέξη αποστάσεις έχει ξεχαστεί και από την ομιλία σήμερα της κυρίας Υπουργού και χθες από τις εξαγγελίες που έκανε με τηλεοπτικό τρόπο. Κύριοι Υπουργοί, ακολουθούμε και εμείς τους ειδικούς. Δεν τους παγιδεύουμε όμως. Θέλουμε να ακούσουμε πρωτογενώς τι λένε. Θεωρούν αναγκαίο να υπάρχουν αποστάσεις και στο σχολείο ή όχι? Εάν την κυβέρνηση, λέει, δεν μπορεί να καλύψει οικονομικά το θέμα των αποστάσεων, αυτό είναι άλλο θέμα, να μας το πείτε, να το κουβεντιάσουμε. Όχι με πλασματικά στοιχεία. Άκουσα χθες την κυρία Υπουργό που είπε ότι χρειάζονται 10 εκατομμύρια ημερησίως, 10 εκατομμύρια, προσέχετε, ηλικιώδη ποσά, για να λειτουργήσει το σύστημα της Επιτροπής Εκπαίδευσης. Προσέξτε. Ημερησίως 10 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου 200.000 αναπληρωτές. Αυτά μας λέει. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αυτά, λέω, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και η κινδυνολογία των αριθμών και η αλχημία έχει να κάνει και με τα 100 εκατομμύρια το ολοήμερο που υπόθηκε. Η νομοθεσία που εφαρμόζεται ήδη από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ είναι όλοι οι γονείς μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο, με εξασφαλισμένα κονδύλια. Τα 100 εκατομμύρια που ακούστηκε τώρα είναι λίγο κονδύλια στο βρόντο. Γιατί? Διότι την ίδια ώρα κόβονται τα βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Δεν γίνεται να ανεβάζετε 100 εκατομμύρια, όπως λέτε, ψευδώς, με νούμερα παίζετε, στα ολοήμερα και να κόβετε στους παιδικούς σταθμούς και στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Κάτι συμβαίνει εδώ. Επίσης, ακούσαμε το περιβόητο 17, ότι ο μέσος όρος σε κάθε τμήμα στην Ελλάδα είναι 17 μαθητές. Κοιτάξτε, είναι στατιστική αλχημία. Έχω τα στοιχεία του My School μπροστά μου, τα πιο επίσημα δημόσια στοιχεία. Σε ένα σύνολο μαθητών από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, 1.349.657 μαθητές και σε ένα σύνολο τμήματων 77.996.000, ο μέσος όρος πράγματι είναι 17. Αυτό συζητάμε τώρα εδώ. Δηλαδή τι κάνουμε? Προσθέτουμε τα παιδιά, τα 5 παιδιά στο δημοτικό σχολείο του δυσπρόσιτου στην Ευρυτανία με τα παιδιά στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου εκεί είναι ο μεγάλος πληθυσμός, ο μαθητικός πληθυσμός, και είναι τα τμήματα με 25 και 26 παιδιά. Σε ένα σύνολο τμήματων με αριθμό μαθητών μεγαλύτερο από το 17, ξέρετε πόσο είναι αυτό? Είναι το 60% των τμήματων στην επικράτεια. Πρόκειται για 1 εκατομμύριο παιδιά που φοιτούν σε τάξεις, σε τμήματα άνω των 17 μαθητών. Και είναι εκεί που υπάρχει και το επιδημιολογικό πρόβλημα, η όξυνση, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα μην παίζετε με τέτοια νούμερα. Διότι αδικείται και η όποια προσπάθεια κάνει η κυβέρνηση με τέτοια επιχειρήματα. Ακούσαμε και άλλα επιχειρήματα. Όπως για τη Σίσκο. Ακούστε, έχουμε ζητήσει να έρθει η συμφωνία τη Σίσκο με το ελληνικό δημόσιο να κατατεθεί στη Βουλή. Ακόμα δεν κατατέθηκε. Τι κρύβεται? Μην μου πείτε ότι, τι να κάνουμε, λειτουργεί όμως. Ούτε λειτουργεί. Έχει προβλήματα μεγάλα. Διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Και επί τη ευκαιρία, κυρία Υπουργέ, θα διατηρηθεί ο νόμος για τις κάμερες που καταργήθηκε στην πράξη στους εκπαιδευτικούς? Δεν ακούσαμε τίποτα. Θα υπάρξει άλλη μία συνεπώς ένταση την επόμενη χρονιά? Δεν ακούσαμε τίποτα. Για τους Δήμους. Ακούστε. Έχουν την ευθύνη της καθαριότητας. Έχουν χτυπήσει κόκκινο οι περισσότεροι Δήμοι. Γιατί με το lockdown και με την μείωση των εσόδων από τις διάφορες δραστηριότητες, τα δημοτικά τέλη έχουν καταρρεύσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα έπρεπε να έχουν δοθεί 2 δόσεις από τους αυτοτελείς πόρους μέχρι το τέλος Αυγούστου. Έχει δοθεί 0,5 δόση μέχρι προχθές που είχα ρωτήσει. Ακούμε νούμερα για 9.500 προσλήψεις. Θα είναι επιπλέον 9.500 καθαρίστριες και καθαριστές ή θα είναι ένα μέρος από αυτούς που υπήρχαν ήδη? Ξανά παιχνίδι. Κύριε φίλε, ολοκληρώστε. Ξανά παιχνίδι λοιπόν με τα νούμερα. Ακούσαμε επίσης ευχαριστίες σε χορηγούς στο ίδιο Μαλασκαρίδι, στη Σίσκο κλπ. Μάλιστα. Η ευθύνη του κράτους ποια είναι, πέστε μας? Να ευχαριστεί τους χορηγούς οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους. Ωραία. Η ευθύνη του κράτους είναι να μας πει
πόσα χρήματα θα δώσει επιπλέον φέτος εκτάκτως για τη λειτουργία των σχολείων. Και εδώ δεν υπάρχει κανένα νούμερο. Τα 100 εκατομμύρια για το ολοήμερο, που επανέλαβα ότι το θέμα πρέπει να αποδειχθεί, συγκεκριμένα, τόσα. Πόσες επιπλέον θα γίνουν προσλήψεις αναπληρωτών. Ούτε αυτό το ακούμε πουθενά. Και το σημαντικότερο, θυμίζω επίσης ότι πέρσι, με κακή διαχείριση των πιστώσεων, φτάσατε περίπου 40.000 αναπληρωτές. Φέτος θα είναι πάνω από 40.000 αναπληρωτές για ένα επιπλέον, όπως είπατε στην ομιλία σας. Στοιχεία θέλουμε. Καλόπιστα τα ζητάμε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώστε. Ολοκληρώνω. Χρειαζόμαστε τεστ για τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι υπερβολικό, το είπε νωρίτερα και ένας συνάδελφος. Είναι στην πρώτη γραμμή του κινδύνου. Ρωτάω τους εμπειρογνώμονες, η θερμομέτρηση των μαθητών που ακούστηκε σε άλλες χώρες είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Δεν ξέρω. Γι' αυτό θέλω τους εκπαιδευτικούς, τους ειδικούς, για αυτά και άλλα ζητήματα να κάνουμε συζήτηση. Επίσης, δεν ακούσαμε τίποτα για τα παιδιά της ειδικής αγωγής. Μόνο ότι οι λογοθεραπευτές θα έχουν μπροστά τους μια ενισχυμένη μάσκα. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Επίσης, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για τους πρόσφυγες, για τα προσφυγόπουλα, που και εκεί υπάρχει ένα θέμα ειδικού πληθυσμού που πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή. Τελειώνοντας, βεβαίως, για να αντιμετωπίσουμε τη νέα έξαρση κρουσμάτων, που επαναλαμβάνω, όπως είπατε και εσείς, ήταν αναμενόμενοι, αλλά ήσασταν με τα χέρια ψηλά, διακοπές στο Υπουργείο Παιδείας από τίδα το καλοκαίρι. Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, χρειάζεται τοπική συνεργασία και συνεννόηση σε κάθε Δήμο. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία των αρμόδιων επιτροπών παιδείας με υγειονομικές αρχές, προκειμένου πρώτον να εξευρεθούν χώροι για να λειτουργήσουν τμήματα μέχρι 15 παιδιών όπου είναι δυνατόν άμεσα. Να εξευρεθούν χώροι από το Δήμο και από άλλους φορείς, από την Εκκλησία και από άλλους φορείς. Χώροι για να πάνε τα παιδιά να κάνουν τα μαθήματά τους και να μην τα χάσουν. Δεύτερον, χρειαζόμαστε να βλέπουμε εστιασμένα σε κάθε σχολείο και σε κάθε περιφέρεια ποια είναι τα προβλήματα και όχι γενικά με μια συγκεντρωτική διαχείριση που μπορεί να είχε τον Μάιο και τον Ιούνιο κάποια αξία, αλλά σήμερα χρειαζόμαστε το πλάνο το γενικό, τη γενική αντίληψη, τους πόρους από το κράτος και τη διαχείριση του προβλήματος με ευθύνη των τοπικών κοινωνιών και των Δήμων. Σε αυτό επιμένουμε και πιστεύω ότι θα πρέπει και εσείς να δεχτείτε αυτήν την αναγκαία ευελιξία προκειμένου να έχουμε τα σχολεία ανοιχτά όπως είναι αναγκαίο γρήγορα, χωρίς να παίζουμε με τις ημερομηνίες, προσέξτε, και τελειώνω με αυτό. Λέτε 11, μπορεί και 7, εντάξει. Όλα ήτανε αναμενόμενα. Το είπε και ο κύριος Υπουργός Υγείας. Τι δεν ήταν αναμενόμενο? Η έλλειψη προετοιμασίας του Υπουργείου Παιδείας. Ελπίζω να μην το πληρώσουμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ.